Περίπου ένα μήνα μετά τον τραγικό θάνατο του 27χρονου διανομέα, πατέρα δύο μωρών, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, τα συνδικαλιστικά σωματεία επαναφέρουν το αίτημά του για διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασία και πρωτίστω τη σωματική ακαιρεότητα των διανομέων με αφρομή το θανατηφόρο δυστύχημα του συνάδελφου διανομέα φαγητού επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η ανάπτυξη στον κλάδο πάει χέρι-χέρι με την εξοντοτική εντατικοποίηση της δουλειά. Αντίστοιχα ατυχήματα σημειώθηκαν τελευταία και στην υπόλοιπη χώρα. Στην περίοδο που οι αλυσίδες στον κλάδο γιγαντώνονται και ο ανταγωνισμός, ακόμα και οι ντόπια θα έλεγα εγώ, και ο ανταγωνισμός οξύνεται, οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων και το Σωματείο Επισητισμού κατήγγειλαν βαθιά εκμετάλλευση των εργαζομένων του κλάδου, συνολικά και ειδικότερα των διανομέων. Να υπάρξει ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη για την καταλληλότητα του εξοπλισμού και των μέσων μεταφορά. Παράδειγμα, ειδικά κατασκευασμένα οχήματα για τη διανομή φαγητού, μεταφορά φορτίων. Έτσι, μηχανάκια και εξοπλισμό, συντήρηση και έξοδα μετακίνηση να παρέχονται από την επιχείρηση. Πάνω από 23.000 εργαζόμενοι έχουν σκοτωθεί από, την... από τα μέσα τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Είναι τρομερό το νούμερο. Τα. Τα εργατικά ατυχήματα είναι καθημερινά. Γιατί δεν μπορούν δεν να αντιμετωπιστούν εν έτη 2019? Μπορούν. Οι συνδικαλιστέ του επισητισμού επανέλαβαν τι διεκδικήσει του για μειωμένο ωράριο, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόληση, δημιουργία κλαδικών συλλογικών συμβάσεων στον επισυτισμό. Κατήγγυλαν δε ανύπαρκτα μέτρα υγιεινή και ασφάλεια. Απέναντι σε αυτό εμεί λέμε σήμερα. Απλώνουμε όχι μόνο το χέρι, μπαίνουμε μπροστά παίρνουμε πρωτοβουλίε είτε στην επιθεώρηση εργασία είτε στην τροχέα, ζητώντα ελέγχου. Ε, καλούμε μέσα στους χώρους δουλειάς σήμερα να σηκώσουν κεφάλι οι εργαζόμενοι.